Επί ώρες αυτή η γυναίκα καλούσε για ασθενοφόρο, αλλά μάταια. Τελικά αναγκάζεται να μεταφέρει η ίδια την σωρό του συζύγου της στο νοσοκομείο της πόλης Φιροζαμπάντ της Ινδίας. Με τα νοσοκομεία να αγωνίζονται να διασφαλίσουν την σταθερή προμήθεια οξυγόνου για τους ασθενείς του κορονοϊού, οι συγγενείς δίνουν μάχη και στις ουρές για να εξασφαλίσουν οξυγόνο για τους οικείους τους. Τις τελευταίες 24 ώρες οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν 368.147 κρούσματα και 3.417 θανάτους. Στην κινέζικη πόλη Γουχάν, το επίκεντρο του πρώτου κύματος της πανδημίας, οι σκηνές αυτές θυμίζουν κανονικότητα. Χωρίς μάσκες, χωρίς αποστάσεις, 11.000 κόσμος χορεύει στο ρυθμό που του δίνουν οι καλλιτέχνες του μουσικού φεστιβάλ. Στη Γουχάν καταγράφονται τους τελευταίους μήνες λίγα κρούσματα ημερησίως, χάρη στον υψηλό βαθμό ανοσίας και την αυστηρή τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλου. Για πρώτη φορά εδώ και 8 μήνες, 250 νέοι ζουν ξανά ένα μέρος της νυχτερινής ζωής στην ισπανική πόλη Χιρόνα, χάρη σε ένα πρόγραμμα πιλωτικού ψηφιακού διαβατηρίου. Αφού πρώτα έχουν κάνει αρνητικό τεστ κορονοϊού, εισέρχονται στο κλαμπ. Είναι μια καλή ιδιαίτερα και, además, creo que es una manera de romper con los tabús, con los tabús que hay en la juventud, que muchas veces se nos ha puesto un poco a nosotros como responsables de muchas cosas que pasaban. Και στη Μαδρίτη πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας σταυρομαχία, με 6.000 παρευρισκόμενους φορώντας υποχρεωτικά μάσκες και κρατώντας αποστάσεις.